Πάμε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Αγρίνιο για να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της περιοχής για την πορεία της ελληνικής οικονομίας συνολικά, κυρίως όμως για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην πραγματική οικονομία, στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία πλήττεται αυτή τη στιγμή από πολλαπλές κρίσεις. Είναι απολύτως σαφές ότι η υγειονομική κρίση έχει μεταφερθεί πλήρως στην πραγματική οικονομία. Τα τελευταία μέτρα έχουν οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη απώλεια τζίρου, ειδικά στο λιανεμπόριο και στην εστίαση. Και βεβαίως αυτό το οποίο για μας είναι το πάρα πολύ κρίσιμο είναι να υπάρξει η αναγκαία στήριξη σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες μέσα από όλη την προηγούμενη περίοδο της πανδημίας έχουν βρεθεί πλέον στα όρια της βιωσιμότητας. Ταυτόχρονα έχουμε και την κρίση των ανατιμήσεων, της ακρίβειας σε πρώτες ύλες, σε μεταφορικά κόστη, σε βασικά είδη διατροφής, στην ενέργεια, πρωτίστως θα έλεγα στην ενέργεια, που συμπαρασύρει όλα τα κόστη στο σύνολο της οικονομίας. Έχουμε λοιπόν ένα εκρηκτικό μείγμα και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το τελευταίο το οποίο θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση θα ήταν να βγαίνει και να πανηγύριζει, όπως δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνει, από υπουργούς της κυβέρνησης για τους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Το ζητούμενο δεν είναι να έχουμε ονομαστική ανάταξη στην οικονομία. Το ζητούμενο είναι αυτή να μετατραπεί σε ουσιαστική, πραγματική, βιώσιμη, δίκαιη και συμπεριληπτική ανάπτυξη για όλους. Και αυτό είναι δυστυχώς κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Εμείς από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε συγκεκριμένες, ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις τόσο για τη στήριξη των επιχειρήσεων την περίοδο της πανδημίας. Υπενθυμίζω τα προγράμματα Μένουμε Όρθιοι 1 και 2 και τις προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την ευρωπαϊκή στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους πανδημίας με κούρεμα της βασικής οφειλής και βεβαίως ένα νέο πλαίσιο προστασίας, ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους και προστασίας πρώτης κατοικίας, το οποίο έχει απολεστεί πλέον μετά το νέο πτωχευτικό νόμο που πέρασε πέρυσι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως επανήλθαμε με νέες προτάσεις για αυτό το κύμα των ανατιμήσεων εγκαίρως. Υπενθυμίζω ότι στη Βουλή έχουμε παρέμβει για αυτό το ζήτημα ήδη από τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, εδώ και 10 μήνες δηλαδή περίπου. Δυστυχώς η κυβέρνηση ολιγόρησε χαρακτηριστικά. Μας είπε ότι η κρίση είναι προσωρινή. Μας είπε ότι η κρίση είναι διεθνής, άρα σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και μας είπε βεβαίως ότι την κρίση θα τη ρυθμίσει η ίδια η αγορά μέσω της περίφημης αυτορύθμισής της. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Δυστυχώς η κρίση αυτή είναι βαθιά, αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά και επηρεάζει το σύνολο αυτή τη στιγμή της οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει σοβαρή προσπάθεια για ρύθμιση της αγοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει στήριξη των πληττόμενων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ευάλωτων οικοκυριών και της ενεργοβόρου βιομηχανίας. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να υπάρξει μια ελάχρυνση. Εμείς προτείναμε, καταθέσαμε τη σχετική τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, έτσι ώστε να μπορέσουν ειδικά στους δύσκολους μήνες του χειμώνα να ανταποκριθούν οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις. Δεν την υιοθέτησε δυστυχώς την πρότασή μας αυτή η κυβέρνηση. Είναι σημαντικό όλες αυτές τις προτάσεις να υλοποιηθούν, γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι για τον μικρομεσαίο επαγγελματία, για τον αγρότη, για τον ελεύθερο επαγγελματία, για τον αυτοαπασχολούμενο, για τον συνταξιούχο και για τα νοικοκυριά. Θα συζητήσουμε όλες αυτές τις προτάσεις και με τους εκπροσώπους εδώ των φορέων της Εντολακαρνανίας και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ παραγωγική συζήτηση. Σας ευχαριστώ.